ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλή σας μέρα και σε εσάς. Καλημέρα και στον κύριο Καράου στη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω από το τι άλλο θα πρέπει να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο, κυρία Πέρκα, σε σχέση με την Μπρατισλάβα, με τα αποτελέσματα όλες αυτές τις, θα λέγαμε, προεξοφλημένου κατά μια έννοια. Δεν ξέρω αν και εσείς το χαρακτηρίζετε φιάσκο. Δεν το συνέβησαμε αυτό. Εγώ γιατί πολλοί μιλήσανε, γι' αυτό λέω, δεν είναι δικιά μας άποψη, αλλά πολλοί βγήκανε και είπανε ότι ήταν ένα φιάσκο. Η Απάνω και ο Ρέντς εδώ κοντά μας, απογοητευμένοι, ο δικός μας πρωθυπουργός ήταν λίγο πιο συγκρατημένος, η αλήθεια είναι. Τι αίσθηση έχετε και συγκρατημένα αισιόδοξος δηλαδή ο κύριος Τσίπρας. Κοιτώντας το έτσι από μακριά, καμιά φορά είναι λίγο πιο καθαρή η εικόνα. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα, θα έλεγα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανοίγει κάποια κουβέντα και μετά από χρόνια μπαίνουν μερικά ζητήματα στο τραπέζι. Δεν μπορεί κανείς να είναι ενθουσιασμένος όταν δεν έχει σαφή αποτελέσματα. Είναι όμως κάτι. Ξεκινάει μια κουβέντα δηλαδή για μια κοινωνική Ευρώπη. Αυτό το είχαμε ξεχάσει τόσα χρόνια. Ακολούθησε, είχε προηγηθεί η συνάντηση των ηγετών του Νότου, όπου και εκεί μπήκαν αρκετά θέματα και πολλά από τα οποία επαναλήφθηκαν στην Πρατισλάβα. Βλέπουμε κάποιες διαφοροποιήσεις, κυρίως σε αυτό το επίπεδο, ότι πρέπει να ανακτηθεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο τελευταία χρόνια έχει ξεχαστεί. Όλα αυτά εγώ βλέπω ότι αποτελούν μια ενδιαφέρουσα κουβέντα και μια κινητικότητα σε μια άλλη κατεύθυνση. Ναι, αλλά ξέρετε, από την κουβέντα θα πρέπει να πάμε και στις πράξεις. Βεβαίως. Γι' αυτό δηλαδή λέμε απλά ότι να λέμε, βεβαίως, να κάνουμε τις διαπιστώσεις και να λέμε ότι πάσχει και δεν καλά, αλλά να μην κάνουμε καμία αγωγή στον ασθενή, θα καταλήξει τελικά κάποια στιγμή. Σε αυτό συμφωνώ, αλλά φανταστείτε ότι πριν λίγο καιρό ήμασταν ότι αυτά ούτε καν συζητιότανε. Ότι υπήρχαν κανόνες, υπήρχε το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης που αφορούσε μόνο τη σταθερότητα και όχι την ανάπτυξη. Μιλούσαμε μόνο για ελλείμματα, μόνο για δημόσια οικονομικά και καθόλου για το κοινωνικό κράτος και τα ευρωπαϊκά κεκτημένα. Είναι σημαντικό το βήμα. Ή θεωρείτε ότι προς αυτή την κατεύθυνση, αυτή η διάσκεψη που έγινε στην Αθήνα πριν από λίγες μέρες, ταρακούνησε λιγάκι, βοήθησε, συνετέλεσε? Πιστεύω, ναι, μερικά πράγματα, και αυτά φαίνεται σε βάθος χρόνου, έχουν τη σημασία τους και τη σημειολογική, άσχετα και με το αποτέλεσμα της στιγμής. Ξαναλέω ότι όταν μερικά πράγματα που είναι ταμπού ξαφνικά σταματά να γίνονται ταμπού και γίνονται αντικείμενο συζήτησης και προβληματισμού, φυσικά έρχονται και οι αντικειμενικές συνθήκες και το επιβάλλουν αυτό. Και μιλάω και για τον Brexit και μιλάω για μια άνοδο της ακροδεξίας σε όλη την Ευρώπη, η οποία δεν μπορεί παρά να προβληματίζει τις δημοκρατικές δυνάμεις, ότι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί, και φυσικά όλη την κρίση, την οικονομική, την προσφυγική, την κοινωνική. Επομένως, περνάμε πραγματικά σε άλλη εποχή. Εδώ μένει τώρα να δούμε πώς θα ενισχυθούν πώς θα αλλάξει ο συσχετισμός δυνάμεων σε επίπεδο Ευρώπης με τις προοδευτικές δυνάμεις. Μάλιστα. Που θα δώσουν μια άλλη κατεύθυνση. Εκεί είναι μια μάχη. Μάλιστα. Κύριε Καράουλου, κύριος Καράουλου, είστε Θεσσαλονίκη, ναι, με την φαρέτρα γεμάτη προφανώς εξαγγελίες και ανάλυση, παράθεση του οικονομικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο πιστεύετε ότι αυτές οι εξελίξεις που πιθανόν να έχει μπροστά της η Ευρώπη, γιατί έχει βάλει ένα χρονικό περιθώριο για να ξαναδεί τον εαυτό της, λέει, θα μας επηρεάσουν και θα δώσουν χώρο για κάποιες οικονομικές πρωτοβουλίες και μέσα στην χώρα? Ας πούμε, μια δημοσιονομική χαλάρωση δίνει άλλο αέρα και στα κόμματα να κάνουν τη δική τους τον οικονομικό προγραμματισμό στα κόμματα που διεκδικούν κυβέρνηση. Να ξεκινήσω από το ευρωπαϊκό γίγνεσθε και να πω ότι προφανώς η Ευρώπη που σήμερα βιώνουμε δεν είναι η Ευρώπη αυτή που ονειρευόμαστε, η Ευρώπη αυτή που αγωνίστηκαν οι γεννήτωρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ιδέας, έτσι ο Σουμάν, ο Κόνραντ Αντενάουερ, ο Μιτεράν, ο Χέλμουντ Σμιτ, ο Ζεσκάρ Ντεστέν, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όλοι αυτοί που ονειρεύτηκαν μια άλλη Ευρώπη, μια διαφορετική Ευρώπη. Προφανώς η Ευρώπη βιώνει προβλήματα οικονομικά, προφανώς η Ευρώπη έχει προβλήματα κοινωνικά, προφανώς όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν και πρέπει να πετύχουμε το ζητούμενο, το οποίο κατά την άποψή μου θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη, αλλά ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσωπο. Προφανώς λοιπόν χρειάζεται να συναντιόνται πολιτικοί ηγέτες, αλλά όχι απλώς να συναντιόνται και να διαπιστώνουν το πρόβλημα, αλλά να προτείνουν και λύσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι η προχθεσινή εξαγγελία από τον κύριο Γιουνκέρ για το διπλασιασμό του συνολικού πακέτου ανάπτυξης είναι στην πολύ σωστή κατεύθυνση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη από πόρους, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη από μια ενίσχυση της ανάπτυξης, έτσι ώστε να πάρουν μπροστά οικονομίες, ειδικότερα των νοτίων μεσογειακών χωρών που έχουν τα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα, για να πετύχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη συνολικά στην Ευρώπη, που βεβαίως συνοδεύεται με το κοινωνικό πρόσωπο. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, σε σχέση με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις σημερινές εξαγγελίες και τη φαρέτρα του Προέδρου μας, όπως είπατε, που είναι γεμάτη. Όχι, κύριε Παγώνη, δεν θα είναι μια φαρέτρα γεμάτη εξαγγελίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να σπάσει αυτή τη λογική. Η λογική ότι μέχρι τώρα ερχόντουσαν οι πρόεδροι του εκάστοτε κόμματος και ανακοινώναν τα πάντα στους πάντες, στάζαν τα πάντα στους πάντες. Βλέπε Τσίπρας 2014 με το περίφημο πρόγραμμα του 2014 της Θεσσαλονίκης ή το περσινό, το παράλληλο πρόγραμμα, αφού με την εγκληματική πολιτική του μας οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο. Στη συνέχεια υποσχέθηκε ότι δεν θα το εφαρμόσει το μνημόνιο, αλλά θα εφαρμόζει το παράλληλο πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτή η λογική είναι μακριά από τη φιλοσοφία, από την πρακτική, από την κουλτούρα του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ρεαλιστής και επιδιώκοντας αυτό που θέλει και ο ελληνικός λαός, να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη και πολιτικού, αυτό που θα πει θα είναι στην ουσία ένας ρεαλιστικός οδικός χάρτης για την έξοδο από την κρίση. Προσπαθούμε να χτίσουμε μια συμφωνία αλήθειας με τους Έλληνες πολίτες, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτή, το κλίμα που υπάρχει μεταξύ πολιτικών και πολίτη, που δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας προσωπικά φρόντισε έτσι να τορπιλήσει, και έχουμε πλέον πολύ μεγάλη απόσταση των Ελλήνων πολιτών από την πολιτική γενικότερα. Αυτό λοιπόν που θα ανακοινώσει σήμερα το βράδυ στις 8 στο Βελίδιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πώς με ρεαλισμό, με προσεκτικά βήματα, με ένα συγκεκριμένο σχέδιο μπορούμε να έχουμε έναν οδικό χάρτη εξόδου από την κρίση. Θα ακούσουμε συγκεκριμένα μέτρα. Θα σας πω το γιατί το λέω αυτό. Θα ακούσετε. Έχετε κατηγορήσει πάρα πολλές φορές την κυβέρνηση. Η μεγάλη κατηγορία είναι ότι ξέρετε κάτι, παίρνετε μέτρα τα οποία δεν τα πιστεύετε, δεν είναι στο DNA σας, εμάς είναι στο DNA μας. Έρχεται τώρα ο κύριος Μητσοτάκης και το κόμμα σας και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν πρόκειται να δώσουμε υποσχέσεις που δεν θα τηρηθούν. Εμείς θα είμαστε λοιπόν ρεαλιστές. Η ειδοποιώς διαφορά που θα κριθεί εάν αύριο γινόντουσαν εκλογές, σαν υποθετικό παράδειγμα, για να ψηφίσει το κόμμα σας κάποιος ή να ψηφίσει την κυβέρνηση ή κάποιο άλλο κόμμα, θα είναι ότι εσείς πιστεύετε σε αυτού του είδους τις μεταρρυθμίσεις, ενώ αυτοί που αυτή την ώρα κυβερνούν δεν πιστεύουν αλλά τις εφαρμόζουν, ή ένα άλλο σχέδιο, μια άλλη προοπτική? Διότι εσείς έχετε αναφερθεί στην καθημερινότητα του πολίτη, σε αυτόν τον πολίτη που του κόβουν το ΕΚΑ, σε αυτόν τον πολίτη που πάει και πληρώνει έμφυα ενώ του είχαν υποσχεθεί ότι θα τον καταργήσουν λοιπόν τον έμφυα. Αυτός ο πολίτης λοιπόν θέλει να ξέρει αύριο θα πληρώσει έμφυα αν έρθετε εσείς στην εξουσία. Και κάτι θα άλλο... αυξηθεί το ΕΚΑΣ του, θα αυξηθεί η σύνταξή του. Και κάτι άλλο να συμπληρώσω το Γιάννη, κύριε Καράογλου, και αν είπατε, ας πούμε, μείωση στη διετία κατά 30% του έμφυα. Ή μπορεί να πείτε κάποια άλλα πράγματα που δεν τα έχουμε κάνει ακόμα, δεν τα έχουμε ακούσει. Έτσι, προφανώς θα ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του το οικονομικό, κύριε Μητσοτάκη. Πρέπει οπωσδήποτε πια να πείτε από πού θα βρείτε τα χρήματα. Που θα, δηλαδή τα δημοσιονομικά ισοδύναμα τα απαιτεί πια ο καθένας. Ο κάθε πολίτης απαιτεί να ακούσει τα δημοσιονομικά ισοδύναμα, αλλιώς δεν πιστεύει τίποτα. Κύριε Δάρα, κύριε Παγώνη, ευχαριστώ για την ερώτηση. Να ξεκαθαρίσω το εξής. Ότι η λογική, το ότι έρχεται ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στο Ευελίδιο και τάζει τα πάντα στους πάντες, όπως έκανε ο κ. Τσίπρας το 2014, είναι μακριά από εμάς. Είναι μακριά από την κουλτούρα της παράταξής μας, από τον πολιτικό πολιτισμό, από τη φιλοσοφία που τη διακρίνει. Αυτό που θα πει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι ότι πρέπει να αλλάξει πολιτική. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι έχουμε από τη μια πλευρά ένα κόμμα με τις ιδεολειψίες του, το οποίο δεν πιστεύει στην επιχειρηματικότητα, το οποίο δεν πιστεύει στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, το οποίο δεν θέλει να στηρίξει τον ιδιωτικό τομέα, το οποίο είναι κατά των μεταρρυθμίσεων και κατά της αξιοποίησης εκείνης της περιουσίας του δημοσίου. Γι' αυτό το λόγο προσπαθεί συνεχώς να βάζει εμπόδια σε οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια γίνεται. Και απ' την άλλη, ένα κόμμα που πιστεύει βαθιά στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στην επιχειρηματικότητα, και αυτό θα ανακοινώσει πώς μπορούμε να δυναμώσουμε, να βοηθήσουμε τον ιδιωτικό τομέα να ξεκινήσει να παράγει, να ξεκινήσει να λειτουργεί. Με συγκεκριμένα μέτρα, η ανάπτυξη σε μια χώρα με συγκεκριμένα μέτρα, αλλά όχι τις λογικές
δεν έχουμε γεφύρια, θα σας κάνουμε γεφύρια, θα καταργήσουμε τον έμφυα, θα δώσουμε 13η σύνταξη και όλα τα σχετικά. Αυτά είναι ψέματα μεγάλα. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα στην ελληνική οικονομία. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα ακούσετε τέτοια πράγματα σε επίπεδο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα ακούσετε ρεαλιστικά συγκεκριμένα βήματα. Κυρία Ράτσου, ναι. Δεν νομίζω εσείς ότι βεβαίως εκτιμάτε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από αυτή την αισιοδοξία ότι κάτι κουνιέται στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή κουνιέται, τελικά. Πώς δεν κουνιέται. Α, εντάξει. Υπάρχει λοιπόν μια κινητικότητα. Κουνιέται. Αλλά να μας εξηγήσετε πώς την εννοείτε εσείς. Γιατί το κόμμα σας λέει ότι μην έχουμε αυταπάτες. Μην έχουμε αυταπάτες ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις υπέρ των εργαζομένων, υπέρ των λαών, έτσι όπως θέλουμε να λέμε, μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο οικοδόμημα, όπου υπάρχει ένα πολύ σαφές πλαίσιο το πώς θα κινηθούν. Η αλήθεια είναι, εννοώ το εξής, ότι όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά τη χθεσινιάτικη σύνοδο στην Μπρατισλάβα επιβεβαιώνεται αυτό, δεν είναι στα καλύτερά της. Όντως έχει δυσκολίες, προβλήματα. Η βάση είναι στο γεγονός ότι οι προβλέψεις παραμένουν δυσίωνες για την καπιταλιστική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στο σύνολό της όσο και σε ισχυρές οικονομίες, πέρα από τα προβλήματα της οικονομίας της Ελλάδας που παραμένουν στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό δημιουργεί όξη των αντιθέσεων και των αναταράξεων και των καυγάδων μεταξύ των αρχηγών των κρατών που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των δικών τους μονοπωλίων. Τι εδώ παραμένει αδιατάραχτο? Παραμένει το εξής, ότι παρά τον καυγά τους, αυτό τον εσωτερικό που εκφράζεται και στα συγκεκριμένα ζητήματα που υπόθηκαν ήδη, δηλαδή αν θα υπάρξει κάποιο είδους δημοσιονομική χαλάρωση στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θα αυξηθεί το πακέτο Juncker, θα διπλασιαστεί στα 630 δις νομίζω, κάτι τέτοιο, και άλλα παρόμοια, αν θα γυρίσει στις παλιές τις ράγες της η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Είναι μια συζήτηση η οποία, παρά τις διαφορές που υπάρχουν στην προσέγγιση από διάφορες αστικές κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Δηλαδή ποιος είναι αυτός? Ότι στο επίπεδο των εργασιακών δικαιωμάτων, στο επίπεδο της άσκησης φιλολαϊκής πολιτικής για την ανάκτηση των απολειών των εργαζομένων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη χώρα μας, υπάρχει κοινή στρατηγική. Δεν υπάρχει δηλαδή περιθώριο, δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στο τραπέζι, δεν μπορούν να κάνουν τέτοια συζήτηση οι εκπρόσωποι των κρατών, των καπιταλιστικών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα οι εξελίξεις στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι χειρότερες για τους λαούς και μπορεί να γίνουν καλύτερες μόνο με μία προϋπόθεση. Μόνο αν οι λαοί αποφασίσουν με την οργανωμένη πάλη τους σε κάθε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι μαζί να απαλλαγούν από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη δική τους συνειδητή θέληση να πάρουν την κατάσταση μπροστά όμως το ενδεχόμενο αυτό της αποσύνθεσης. Και τι είναι αυτό που κουνιέται καταρχήν? Το επενηθήκατε, το απαντήσετε, αλλά μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο της αποσύνθεσης, δεν πιστεύετε ότι θα λειτουργήσουν αντανακλαστικά τέτοιου τύπου συντήρησης αυτού λοιπόν του μηχανισμού που λέτε εσείς, άρα λοιπόν και κάποιας χαλάρωσης, άρα λοιπόν και κάποια ωφέλη σε οικονομίες και λαούς όπου δοκιμάζονται, όπως ας πούμε η χώρα μας? Ναι. Δεν γίνεται συζήτηση τέτοια και δεν μπορεί να γίνει, σας λέω, διότι η ανταγωνιστικότητα και η επιχειρηματικότητα που υπερασπίζεται την κερδοφορία του κεφαλαίου δεν έχει πραγματική ανακούφιση για τους λαούς. Παράδειγμα 38. Η συζήτηση που γίνεται για τις εργασιακές σχέσεις που είναι και για τις συλλογικές συμβάσεις που είναι και ένα από τα ζητήματα που θα μας απασχολήσει εδώ το επόμενο διάστημα με αφορμή και τη δεύτερη αξιολόγηση. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια και η κυβέρνηση εδώ, ας πούμε, όπως το λένε, επικαλείται κιόλας συχνά πυκνά το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ξανά το ευρωπαϊκό κεκτημένο και κάνει και φόρουμ και συνέδρια κτλ. Γι' αυτό. Είναι πολύ ανατριχιαστικό για τους εργαζόμενους της Ευρώπης. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό κεκτημένο που περιλαμβάνει από συλλογικές συμβάσεις, ποιες συλλογικές συμβάσεις, δηλαδή ατομικές συμβάσεις μηδενικού χρόνου και on-call, τα mini jobs, τις εργασιακές σχέσεις λάστιχο, την εντατικοποίηση της εργασίας. Οπότε η κερδοφορία απαιτεί συντήρηση των αντιλαϊκών μέτρων και μάλιστα το πάρσιμο και καινούριων, οι οποίες στο επίπεδο και του εισοδήματος και των δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους θα γίνονται όλο και χειρότεροι. Δεν θα γίνεται καλύτεροι. Από αυτή την πλευρά, εμείς λέμε ότι το εργατικό λαϊκό κίνημα έχει τη δυνατότητα
να αξιοποιήσει την πείρα που έχει συγκεντρώσει όλο αυτό τον καιρό από τις πολιτικές που ακολουθούνται και όλα τα μείγματα της πολιτικής, να βγάλει συμπεράσματα για το που πάει η κατάσταση και να παρέμβει στις εξελίξεις με αποφασιστικό, αγωνιστικό τρόπο να περάσει την αντεπίθεση. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποσπαστούν, να διεκδικηθούν και να αποσπαστούν λύσεις φιλολαϊκές στην κατεύθυνση της συνολικής ανατροπής της σημερινής αντιλαϊκής πολιτικής. Κύριε Καμένο, αν θέλετε, κάνετε ένα σχόλιο για την. Ναι. Βεβαίως. Θα ήθελα και ένα σχόλιο για την πορεία της διαπραγμάτευσης. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε ένα οδικό χάρτη και αυτός στη Θεσσαλονίκη για τους επόμενους μήνες. Με μια παραδοχή ότι η δεύτερη αξιολόγηση θα είναι στην ώρα της. Ακούγονται διάφορα ότι μπορεί η αξιολόγηση να πάει μέχρι Μάρτιο, ας πούμε Μάιο. Θα ήθελα να μας πείτε γι' αυτό. Να ξεκινήσω, αν θέλετε, από αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η αξιολόγηση θα τελειώσει την ώρα της με το πολυνομό σχέδιο. Νομίζω ότι θα έρθει την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτή τη βδομάδα έχουμε Τρίτη και Τετάρτη το ελληνικό, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξαρτήτων των Ελλήνων, που δείχνει το όραμα προς την επιχειρηματικότητα και μια επένδυση σημαία, θα έλεγα, για την Ελλάδα. Αναπτυξιακός μοχλός για πολλά άμεσα και έμεσα επαγγέλματα στην Ελλάδα. Είχαμε πριν μια συζήτηση. Το παρακολούθησα. Ήταν εξαιρετικός ο κ. Βέντας. Δεν θα πω τα ίδια γιατί τα γνωρίζουμε τα νούμερα πώς είναι. Πρακτικά όμως ποιοτικά θα αλλάξει τη ζωή των Αθηναίων και όχι μόνο. Και να πω και κάτι περισσότερο, αν θέλετε να προσθέσω, ότι η επισκεψιμότητα μόνο στην Αθήνα, από μια μελέτη που έχω από την Ένωση Διεθνών Αεροδρομίων, το οποίο βλέπουν τις αφήξεις σαν αεροδρόμιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπολογίζεται σε 30% η αύξηση των τουριστών μόνο στην Αθήνα. Μόνο στην Αθήνα εξαιτίας του ελληνικού. Άρα έχουμε και παράπλευρα. Αξιωματική αντιπολίτευση σας κατηγορεί όμως ότι δεν κάνετε ούτε. Δεν πειράζει, εντάξει. Ούτε αξιοποίηση. Η αξιωματική αντιπολίτευση. Θα ακούσουμε αύριο τον αρχηγό της, τον κύριο Μητσοτάκη, να κάνω ένα μικρό σχόλιο και για τον κύριο που είπε και ο φίλος μου, ο κύριος Καράβουλα από τη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να μας δώσει έναν οδικό χάρτη, διότι μια αντιπολίτευση είναι πάρα πολύ χρήσιμη σε μια κυβέρνηση, να είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά τους. Ελπίζω να ξεκαθαρίσει αν θα δώσει πίσω τα 246 εκατομμύρια προς τους υπερθερματιστές και να μας πει και πού θα τα βρει για να τα γυρίσει πίσω και στους Μητσοτάκης, και γενικά να δούμε πού θα βρει τα χρήματα για τον ΕΜΦΙΑ και τις κοινωνικές παροχές ή οτιδήποτε άλλο εξαγγείλει, διότι πρέπει εδώ να πούμε στον κόσμο, και το κλείνω, ότι φέτος σε ένα μήνα θα καταρτήσουμε τον προϋπολογισμό του 17. Ο προϋπολογισμός του 17 θα επικυρωθεί από τη Βουλή, θα επικυρωθεί και από τους θεσμούς και θα πάμε να τον εκτελέσουμε με τα νούμερα, τα αναπτυξιακά που έχουμε για το επόμενο έτος, σύν ό,τι άλλο κάνουμε εμείς σαν κυβέρνηση. Άρα αυτός ο προϋπολογισμός πρέπει να εκτελεστεί όπως και εμείς εκτελέσαμε το 2015 τον προϋπολογισμό του 2014, με λίγες αλλαγές προς το θετικότερο, μαζί με κάποια πράγματα που κάναμε για το ανθρωπιστικό και οτιδήποτε άλλο. Άρα δεν θα έχουμε και πολλά περιθώρια να κινηθούμε από εδώ και πέρα. Πρέπει να εκτελέσουμε τον προϋπολογισμό και να δούμε τι θα κάνουμε και με το πλεόνασμα. Στα πολιτικά ζητήματα της Ευρώπης, να ξέρετε ότι οι οικονομολόγοι λέμε μια αλήθεια που δεν την καταλαβαίνει πολλοί κόσμος, ότι οι επενδύσεις στις υποδομές μόνο δεν φέρουν την ανάπτυξη. Είναι ένας βασικός μοχλός οι υποδομές. Και λέω για το πακέτο Juncker. Είναι πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να έρθουν στην ίδια εξίσωση για να έρθει ανάπτυξη και να δει εισόδημα, διαθέσιμο, μάλλον αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μια οικογένεια. Πόσα λεφτά έχει στην τσέπη να κάνει και κάτι άλλο να καταναλώσει, γιατί η κατανάλωση φέρνει τη ζήτηση και η κατανάλωση αυξάνει το ΑΕΠ και μέσα στην Ευρώπη. Γι' αυτό δεν υπάρχει και αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρώπη, δεν υπάρχει κατανάλωση. Τελειώσαμε τα αεροδρόμια, τελειώνουμε το λιμάνι της, τελειώσαμε την Κόσα, θα τελειώσουμε τη Θεσσαλονίκη. Τα ξέρει και η κυρία Μπέργα καλύτερα από εμένα, αλλά πρέπει να τα πω. Θα τελειώσουμε τα υδατοδρόμια. Προσέξτε, είναι πολύ βασικός μοχλός αναπτυξιακός, είναι ένα άλλο μέσο μεταφοράς. Εκεί υπάρχει όμως μια κριτική από τους επενδυτές ότι με ένα νομοσχέδιο τους ευνουχίζεται λίγο. Κοιτάξτε, και ο κάθε επενδυτής έχει μια θέση, η κυβέρνηση έχει τη δική της θέση, αλλά νομίζω ότι κοινή συνιστόσα είναι ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις για να διευκολύνουμε τον κόσμο και να αναπτυχθούν οι περιοχές. Και να έρθει και νέο χρήμα. Προσέξτε, κρινόμαστε από τους θεσμούς, όπως θα το πω στα αγγλικά, είναι για τις επενδύσεις προς την Ελλάδα, τα foreign direct investments. Δηλαδή, πόσα λεφτά έρχονται στην Ελλάδα και κατά πόσο η χώρα μας έχει το νομικό πλαίσιο, από τις χρήσεις γης μέχρι τις διαδικασίες σε κάθε Υπουργείο, να υποδεχτεί τις επενδύσεις. Μαζί με το φορολογικό, τον αναπτυξιακό νόμο κτλ. Είναι όλα κομμάτια. Αυτά έχουμε φτιάξει σχεδόν το 80 με 85% το έχουμε έτοιμο. Χρήσεις γης δεν είμαστε έτοιμοι. Ακόμα το λέμε, διότι υπάρχουν πλάνα για πάνω από 600 επενδυτικά πλάνα για ξενοδοχεία στην Ελλάδα, τα οποία προχωράμε σιγά σιγά, έχουμε περιβαλλοντολογικά και πολλά άλλα. Να πω και δύο ζητήματα που προέκυψαν την προηγούμενη εβδομάδα που είναι πολύ σημαντικά για την κοστολόγηση που κάνουμε εμείς σαν κυβέρνηση Ανεξαρτήτων Ελλήνων και ΣΥΡΙΖΑ.
Έφερα μία ερώτηση, εφόσον τελειώσαμε τα καπνικά, έφερα μία ερώτηση με την οποία πλέον με τον κύριο Αλεξιάδη προχθές στη Βουλή θα εισπράξουμε τον ανίσπραχτο ΦΠΑ. Προσέξτε. 10 με 14. Καπνικά εννοείται το λαθρομπόριο. Όχι. Τον ΦΠΑ, ο οποίος δεν εισπράτεται. Μάλιστα. Φεύγει από το Ταμείο του Δημοσίου. Ο ΦΠΑ που έχει διαφύγει από το δημόσιο 10 έως 14 είναι 32,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο διαφυγών ΦΠΑ, όχι αυτός με εισβολή, αυτά που έχουμε χάσει. Μεσοσταθμικά 5,2 δις το χρόνο. Ο μηχανισμός είναι έτοιμος, η τεχνική επάρκεια πλέον είναι έτοιμη και το 12 ήταν έτοιμη και οι κοινέ πυρηνικέ αποφάσει ήταν έτοιμε και το 12, όπως και στα καύσιμα. Δεν είχε υλοποιηθεί τίποτα. Οι σερβέρες ήταν εκεί και δεν εισέπραξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις το ΦΠΑ όσα όφυλαν. Διότι αν είχαν εισπράξει 10 δις τα τελευταία 2 χρόνια 12 ΦΠΑ, δεν χρειαζόμασταν μέτρα τόσο σκληρά. Άρα εμείς πάμε, εισπράττουμε το ΦΠΑ, είναι πλέον έτοιμα όλα μέσα στο χρόνο, ξεκινάμε δοκιμαστικά και ενώνουμε επιχειρήσεις σε πραγματικό χρόνο τις ταμιακές μηχανές με άμεση απόδοση του ΦΠΑ στο μέσο του τάξη στο κράτος. Και δεύτερον, χθες συζητήσαμε και το θέμα του λαθρεμπορίου καυσίμων. Προσέξτε, το λαθρεμπόριο καυσίμων είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Όλα ήταν έτοιμα από το 12. Όλα ήταν έτοιμα από το 12 και το πλαίσιο και μπράβο στην προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν το υλοποίησε. Όταν βάλαμε εισρωές, εκροές, δυστυχώς το Υπουργείο δεν είχε τον κόσμο, προσέξτε, τους ανθρώπους, να ελέγξει τα στοιχεία για να κάνει κάτι από τα δεδομένα του συστήματος εισρωών εκροών. Δηλαδή. Το νομοσχέδιο αυτό, όπως συζητήσαμε χθες με τον κύριο Αλεξιάδη, θα έρθει μέσα στον χρόνο, είναι σχεδόν έτοιμο, διότι έχουμε έτοιμα τα τρία κομμάτια. Οι εισρωές, εκροές ήταν έτοιμες. Το GPS είναι πολύ σημαντικό που κάνει και παρακολουθεί τις κινήσεις των βιτίων ή των μικρών σκαφών. Τα πάντα, όλο το tracking υπάρχει, είναι έτοιμο. Και η χνηθεσία, δηλαδή η χημική σύσταση η οποία θα μπαίνει στην βενζίνη, η οποία θα παρακολουθεί από το δηληστήριο μέχρι τον τελικό καταναλωτή, όπως και τα τσιγάρα με την ηχλυλάτηση, πού βρίσκεται, ποια είναι η πηγή του κάθε λίτρου βενζίνης ή πετρελαίου, αυτά είναι όλα έτοιμα. Περιμένουμε το νομικό πλαίσιο, το οποίο μέσα στον χρόνο, και αυτά είναι νέα τα οποία προσέξτε. Αυτά είναι η άμεση κοστολόγηση αυτών που θα κάνουμε εμείς του χρόνου, μέσα στον προϋπολογισμό. Προσέξτε, τα 800 εκατομμύρια που λέμε για τον έμφυα που πρέπει να πέσουν, 600-700, όχι το 17. Το 18 πρέπει να εισπράξουμε από το ΦΠΑ τα μισά, σας λέω από τα 5 που χάνουμε, τα μισά από τα 5, όχι από τα 3. Να βάλουμε 500-600 σε ένα χρόνο, τον ένα χρόνο στον έμφυα, να φύγει από το χαμηλό εισόδημα, να μείνει στο μεσό και στο ψηλό που όλοι πρέπει να πληρώνουμε ένα φόρο κατανάλωση, να πέσει ο ΦΠΑ στα νησιά. Τα ισοδύναμα αυτά είναι αυτά, ένα δις από το ΦΠΑ στα νησιά ή στην εστίαση και ένα δις από την εφορία των επιχειρήσεων. Απλά σας λέω, μόλις μαζέψει το ΦΠΑ, τα καύσιμα, η μελέτη του κυρίου Μάρδα, η οποία μιλάει για 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ απώλεια το χρόνο, η οποία ήταν και μια μελέτη και τον ξέρει προφανώς ο κύριος Καράγλου, είχε κάνει τεράστια μελέτη, το ξέρετε και εσείς δημοσιογραφικά, ο κύριος Σούρλας. Τα βιβλία και οι μελέτες που έχουμε στη Βουλή είχαν μείνει μόνο να τα κοιτάμε. Εάν δεν είναι 2,5 δις και θέλετε να είναι 500 εκατομμύρια 600 τα καύσιμα, προστίθενται στα 3-3,5 δις του ΦΠΑ που θα εισπράξουμε. Τα καπνικά είναι άλλα 600 εκατομμύρια. Εμείς θα τα βρούμε τα λεφτά. Προσέξτε, δεν λέμε ότι θα τα δώσουμε στο, θα περνάνε από το ταμείο και θα μπουν στα ATM να πάνε να τα πάρει ο κόσμος. Αλλά είναι έμεσα έσοδα στο ταμείο τα οποία θα ελαφρύνουν πρακτικά την οικονομία. Και εργαζόμαστε γι' αυτό. Δηλαδή, προσέξτε, στον προϋπολογισμό όμως του 18, δεν θα πούμε, θα μπουν τα χρήματα το 17 από όλα αυτά στο ταμείο και ενδιάμεσα στη δεύτερη αξιολόγηση μετά τον Ιούνιο θα κοιτάξουμε πώς θα μπορέσουμε να ελαφρύνουμε κάποιες κατηγορίες πολιτών, διότι πλέον θα έχουμε τα λεφτά στο ταμείο και θα μπορούμε πλέον να μιλάμε με τα λεφτά στο χέρι. Κύριε Πέρκα, θέλατε κάτι από ό,τι είδα πριν να συμπληρώσετε? Να κάνω και μια συμπληρωματική ερώτηση. Με το πακέτο Juncker, η ελληνική συμμετοχή δεν έχει ενθουσιάσει τα πλήθη. Τι γίνεται? Έχουμε ήδη καταθέσει προτάσεις για πάρα πολλά έργα και μπορώ να σας πω ότι προχωράνε και καλά. Και αν διπλασιαστούν, θα διεκδικήσουμε και άλλοι, γιατί πραγματικά έχουμε και τεκμηρίωση για πολλές υποδομές. Σοβαρή κριτική αντιπολίτευση ότι δεν έχετε ενημερώσει. Να πω κάτι. Ιδιώτες, επιχειρηματίες δεν έχουν ενημερωθεί. Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση, γιατί είμαι και σε ένα παραγωγικό υπουργείο, όπως ξέρετε, και προσπαθούμε πάρα πολύ να προχωρήσουμε κάποια έργα που θεωρούμε ότι είναι κρίσιμα. Δεν τόσα χρόνια. Γι' αυτό μάλιστα δεν απορροφήθηκε ποτέ ο ΕΣΠΑ όπως απορροφήθηκε με τη δική μας διακυβέρνηση. Δεν προωθούσαν τα έργα που είχαν και μια κοινωνική ανταποδοτικότητα και μια χρησιμότητα. Δεν τα οριμάζανε σε επίπεδο μελετών. Παράδειγμα σοβαρό είναι αυτό που συμβαίνει με τα τρένα. Είναι απίστευτο, γιατί προσπαθούμε να εντάξουμε και άλλα δίκτυα και άλλα έργα σιδηροδρομικά και να τα προχωρήσουμε. Και είναι ανώριμα σε επίπεδο μελετών, διότι δεν ήταν ποτέ το κριτήριο για να ενταχθεί ένα έργο, να χρηματοδοτηθεί και να προχωρήσει, δεν ήταν ποτέ ότι υπάκουε σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Παρεμπιπτόντως, θέλω να πω ότι για πρώτη φορά στη χώρα προχωράμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για τις μεταφορές και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Γιατί τα έργα πια δεν μπορεί να τα σχεδιάζει ο υπουργός στο γραφείο του με τους κατασκευαστές.
όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο κύριος Σουφλιάς, αλλά θα προκύπτουν από τις ανάγκες, θα έχει πολιτικό στόχο, δηλαδή η γεωπολιτική θέση της χώρας ό,τι αφορά τις μεταφορές αναβαθμίζεται σοβαρά, όταν όμως γίνουν και τα απαραίτητα έργα υποδομής. Δεν μπορεί να έχεις λιμάνια που δεν συνδέονται με σιδηρόδρομο. Ήδη έχουμε προχωρήσει στο Θριάσιο. Στο Θριάσιο. Βεβαίως ηλεκτροκίνηση βασικό, και όλα τα σύγχρονα συστήματα. Να σας πω κάτι. Βγαίνουμε στο εξωτερικό για ειδικά θέματα πια του ενδιαφέροντος του Υπουργείου και νιώθουμε σαν φτωχοί συγγενείς, διότι στη χώρα έχει πέσει χρήμα για τέτοια έργα. Βεβαίως έχουν ευθύνη και οι εταίροι γιατί μας ελέγχανε. Από το πρώτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και δεν έχει γίνει τίποτα τέτοιο. Και παντός στον κύριο Καράγουλου που μιλάει για επιχειρηματικότητα ξαφνικά, και εγώ έρχομαι να του πω το εξής. Εάν δεν κάνετε μια σοβαρή αυτοκριτική, γιατί τόσα χρόνια δεν αξιοποιήσετε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, που είναι σε πολλούς τομείς, αλλά η επιχειρηματικότητα συνδεόταν με μια κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, όπως αποδεικνύεται από την Επιτροπή της Βουλής και με τα θαλασσοδάνεια και με τα Panama Papers, με όλη αυτή την εισφοροδιαφυγή, τα μαύρα ταμεία κτλ. Δεν μπορεί κανείς να καθίσει ένα τραπέζι να μιλήσει σοβαρά. Διότι η χώρα μας δεν έφτασε σε αυτό το σημείο μόνο από μια παγκόσμια κρίση ή από ένα φυσικό φαινόμενο. Φάνηκε λοιπόν ότι ό,τι χρήμα έπεσε στη χώρα και ήταν αρκετό, δεν πήγε σε μια αυτοτροφοδοτούμενη οικονομία, σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα μπορέσει να συγκρατήσει την παραγωγική βάση της χώρας, αλλά ήταν αέρας. Οι ίδιοι αναπτυξιακοί νόμοι ποτέ δεν αποτιμήθηκαν. Τι άφησαν, λέμε ότι πέσανε το 80% σε τέσσερα είδη. Δεν υπήρχε στόχευση, κλαδική στόχευση. Εδώ ακούστε λίγο. Εάν θέλουμε να αξιοποιήσουμε και τον τελευταίο πόρο και τον τελευταίο χώρο, χωροταξικό σχεδιασμός παντού. Δεύτερον, στρατηγικός σχεδιασμός παντού. Πού το πάμε, τι θέλουμε να αναπτύξουμε, τον αγροτικό τομέα μάλιστα, ποια είναι τα κίνητα, ποια είναι οι πόροι που θα πάνε εκεί και ποιοι είναι οι έλεγχοι. Μίλησε ο κύριος Καμένος, αλλά επειδή εμπλέκομαι και σε αυτά, αφήσατε μια χώρα που πέρα του ότι δεν ήξερε πόσους τυφλούς έχει και πόσους δημοσιοπαλλήλους, κανέναν μηχανισμό ελέγχου. Όσο λοιπόν καλά και να θεσμοθετούμε και να νομοθετούμε, εάν δεν έχεις το κλιμάκιο να βγεις στο δρόμο και να δει το μεταφορικό έργο που πάει και τι παρανομία γίνεται. Η λαθρεμπορία καυσίμων είχε γίνει πολλά χρόνια μια κουβέντα. Εγώ δεν συμφωνώ ότι είναι όλα έτοιμα, διότι εμπλεκόμαστε στην Επιτροπή. Είναι, θέλουν θα ακόμα δουλειά. Θα απαντήσεις αυτά, κύριος Καράογλου, θέλουν αλλά ακόμα τώρα είστε εσείς κυβέρνηση. Αλλά να πω κάτι. Και εσείς, εσείς οφείλετε αυτό λοιπόν να ξέρετε και πόσους δημοσίους υπαλλήλους έχουμε πια. Και πόσους τυφλούς έχουμε σε αυτή τη χώρα. Εμείς ξέρουμε πια. Εμείς και ξέρουμε και κάνουμε και σύνδεση και την Ευρώπη. Και κυρίως σχεδιασμός και μια που με το κοινωνικό πρόσωπο και μια που μιλάμε για τους δημόσιους υπαλλήλους, να σας πω κάτι. Εδώ λέμε επιχειρηματικότητα σαν να είναι κάτι αντίθετο. Όχι. Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας οφείλουν και πρέπει να συνεργάζονται και να αλληλοβοηθούνται. Και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να αναπτύσσεται γιατί εκεί θα έρθουν οι επενδύσεις. Αλλά εντός πλαισίου, κύριε Καράογλου. Με έλεγχο και εντός πλαισίου. Και μιλάω και για το χωροταξικό σχεδιασμό που είναι πολιτική θέση. Θα το ρωτήσω αυτό. Και ο δημόσιος τομέας. Και ο δημόσιος τομέας. Ποιος θα έρθει να επενδύσει, κυρία Πέρκα. Γιατί... μισό λεπτό. Ποιος θα έρθει να επενδύσει όταν έχει ένα κίνητο ή θέλει να πάρει ένα κίνητο το οποίο αύριο μπορεί να είναι δασικό, μπορεί να είναι γυαλός και παραλία, μπορεί να είναι ζώνη Α αρχαιολογική, μπορεί να είναι ζώνη Β αρχαιολογική, μπορεί να είναι όλα μαζί, μπορεί να είναι. Θα κάνω ρητορικό ερώτημα. Ποιος πιστεύει ότι σε αυτή τη χώρα που είναι μοναδική ευρωπαϊκή χώρα, που δεν έχει δασικές κάρτες, που δεν έχει χωροταξικό σχεδιασμό πλήρη, ότι αυτό είναι τυχαίο? Δεν ήταν τυχαίο. Δεν ήταν τυχαίο. Τώρα αυτό έγινε έχουμε... για να εξυπηρετούνται οι μέτεροι και οι επενδύσεις που μας ενδιαφέρανε. Τώρα λοιπόν μπαίνει τάξη και σε αυτό. Αλλά επιτρέψτε να πω λίγο και τη δημόσια διοίκηση που είναι η πιο αντικειμένη σε όλες τις κουβέντες. Ναι, συγγνώμη, πώς μπαίνει η τάξη σε αυτό με τις χρήσεις γης? Προχωράνε πότε, και τα σχέδια. Πότε. Εντάξει, δεν είμαι αρμόδιο, να ρωτήσετε το αρμόδιο. Το αρμόδιο Υπουργείο αλλά... τρέχει πραγματικά αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Δεν μπορείς αλλιώς να πεις για ανάπτυξη. Να τελειώσουμε για τη δημόσια διοίκηση. Δεν είναι αντίθεση. Σε μια κοινωνία που έχει ένα αναπτυξιακό πρότυπο για μια δίκαιη ανάπτυξη, για μια βιώσιμη ανάπτυξη που θέλει να παράξει νέο πλούτο, αυτά πρέπει να συνεργάζονται και να έχουν κανόνες. Μια δημόσια διοίκηση λοιπόν που δεν θα είναι παλατιακό κράτος, που θα έχει κριτήρια για τους προϊσταμένους, για τους διευθυντές. Αναφέρομαι στον νόμο του κ. Βερναρδάκη που είναι τομή για τη δημόσια διοίκηση. Που θα μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα και που ο δημόσιος υπάλληλος θα έχει το κύρος της γνώμης και της επιστημονικής του τεκμηρίωσης. Έχουμε πάρα πολλές ελπίδες ότι όλες οι επενδύσεις ιδιωτικές
Σε αυτό το πλαίσιο και θα έρθουν και θα παράξουν πλούτο, ο οποίος θα μοιραστεί και δίκαιο. Κύριε Καράγκουλ, βλέπετε ότι σας το γυρίζει πίσω αυτό το επιχείρημα περί DNA, με την έννοια ότι εσείς λοιπόν που το έχετε αυτό το DNA, τα χρόνια αυτά που ήσασταν στην κυβέρνηση, γιατί δεν κάνατε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, όπως τις λέτε, τις αναγκαίες που θα μπορούσαν να είχαν γίνει και να φέρουν, λοιπόν τις επενδύσεις, να έρθει λοιπόν το ιδιωτικό κεφάλαιο, να έρθουν ξένοι, να επενδύσουν, να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, θέσεις εργασίας. Ή, εντάξει, ας μην κοιτάμε τι κάναμε μέχρι τώρα και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Αυτό με αυτοκριτική γίνεται. Κύριε Δάρα, να σου πω ότι με πολύ μεγάλη χαρά άκουσα τη συμπατριώτησά μου, την κυρία Πέρκα, να λέει ότι ανακαλύψαμε ξαφνικά την επιχειρηματικότητα. Πραγματικά από ένα κόμμα που έχει μια συγκεκριμένη ιδεολογική αφετηρία και που δεν πιστεύει στο επιχείρημα. Έτσι, δεν είναι κακό αυτό για την άποψή μου. Αυτοί που ξέρετε, διαφωνούμε με αυτό που εννοείται εσείς επιχειρηματικότητα. Έβαλα άλλους κανόνες. Ωραία. Γιατί μας οδήγησε κάπου αυτό. Κύριε Πέρκα, ωραία, να συνεχίσω. Συγγνώμη. Εγώ χαίρομαι πάντως που ο αριστερός ΣΥΡΙΖΑ ανακάλυψε το επιχειρήν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τους καλωσορίζουμε στη λογική, τους καλωσορίζουμε στον κόσμο του σημερινού αυτόν το ρεαλιστικό που ζούμε και χαίρομαι που και αυτοί ακολουθούν την πολιτική μας φιλοσοφία. Δεν είναι κακό, αυτό είναι καλό. Από εκεί πέρα. Να πω ότι προφανώς υπάρχουν πολλά ζητήματα ανοιχτά. Δεν αμφισβητώ ότι πολύ σωστά επισήμανε προηγουμένως ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος και στη Βουλή και οικονομολόγος ο Δημήτρης ο Καμένος, ότι στο ζήτημα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής αλλά και της φοροαποφυγής πρέπει να γίνουν σημαντικά βήματα. Αναμφισβήτητα, ναι. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν σχέση αυτό που είπε το αυτονόητο που θα έπρεπε να έχει γίνει πριν από πολλά χρόνια, η σύνδεση online μεταξύ των ταμιακών μηχανών και του κεντρικού συστήματος του Υπουργείου Οικονομικών για να αποδίδεται σε πραγματικό χρόνο ΦΠΑ. Υπάρχει ζήτημα με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Υπάρχουν ένα σωρό ανοιχτά ζητήματα. Μακάρι η κυβέρνηση να τα προχωρήσει αυτά εδώ και να αντιμετωπίσει δραστικά τη φοροδιαφυγή. Όμως, προς το παρόν, αυτά είναι ευσεβείς πόθη. Εμείς θα παρακολουθήσουμε, έχουμε ξεκαθαρίσει το εξής, ότι σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αντιμετώπισης φοροδιαφυγής, οτιδήποτε σωστό παρουσιάζεται θα είμαστε στο πλευρό της και θα βοηθήσουμε. Θεωρώ όμως ότι άλλο είναι η ευχή και η πρόθεση να αντιμετωπιστεί ένα ζήτημα και άλλο είναι η πραγματικότητα. Κανείς όμως δεν πρέπει να παραγνωρίζει ότι αυτά. Και το κόμμα, κυρία Πέρκα μου, και εμείς είχαμε ξεκινήσει αυτά. Πολλά ζητήματα, αλλά σε πολλές φορές δεν λειτουργήσαν κάποια πράγματα. Και στο νομοθετικό επίπεδο. Μην βιάζετε. Έχουμε κάνει περισσότερο από ό,τι κάνετε τα προηγούμενα 40 σε αυτά τα πεδία. Κοιτάξτε, τα προηγούμενα 40 χρόνια, γιατί αυτό είναι ένας μύθος που πρέπει να σταματήσει, η Ελλάδα από το 1974 μέχρι το 2010 με το ξέσπασμα της κρίσης ήταν μια χώρα η οποία έκανε όχι βήματα, άλματα πρόοδου. Και υποθήκευε το μέλλον των επόμενων γενεών. Και ξεκίνησε από ένα πολύ... όχι με ευθύνη της δικιάς μας παράταξης, κυρία Πέρκα, και το ξέρετε αυτό. Άλλοι ήταν αυτοί δύο που κάναν κοινωνική πολιτική με δανεικά. Άλλοι ήταν αυτοί που κάναν κοινωνική πολιτική με δανεικά. Αλλά τέλος πάντων να συνεχίσω. Λέω λοιπόν ότι στο πεδίο της αντιμετώπισης φοροδιαφυγής υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό. Εμείς θα σταθούμε ως υπεύθυνη και σοβαρή αντιπολίτευση, όχι ως ΣΥΡΙΖΑ του προχθές της αντιπολίτευσης, αλλά θα σταθούμε με υπευθυνότητα όπου πρέπει στο πλευρό της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Πάμε τώρα στο διατάφτα. Επίσης, να μην το ξεχάσω, ανέφερε ο κ. Καμένος ένα ζήτημα ότι τι θα γίνει με τα 246 εκατομμύρια. Ποια 246 εκατομμύρια, Δημήτρη μου? Όλα αυτά είναι υπό την αίρεση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο μπορεί αύριο να αποφασίσει ότι είναι παράνομη και αντισυνταγματική όλη η διαδικασία. Χαίρεστε, να πάρει τέτοια απόφαση. Χαίρεστε. Να μην εισρέσουν 246 εκατομμύρια στα δημόσια ταμεία. Κυρία Πέρκα, δεν χαίρομαι καθόλου. Περιμένω να δω τις εξελίξεις. Έχω μάθει στη ζωή μου να σέβομαι τους θεσμούς. Ξέρω λοιπόν ότι η δικαστική εξουσία είναι μια ανεξάρτητη εξουσία, η οποία θα αποφασίσει για κάποιες προσφυγές που έχουν γίνει και δεν ούτε βιάζομαι να πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Περιμένω. Αλλά προς το παρόν δεν έχουμε εισπράξει ούτε ένα ευρουδάκι. Είμαστε εν αναμονή. Θα το δούμε. Κύριε Καράβλου, εκεί όμως έχω ένα ζήτημα αρχής. Έχω ένα ζήτημα αρχής. Έχω ένα ζήτημα αρχής. Το ζήτημα της δημοκρατίας. Όταν τα 8 ιδιωτικά κανάλια τα κάνεις 4, τη στιγμή που έχεις τη δυνατότητα να τα κάνεις 16. Η τεχνική αυτό μας λένε, ότι μπορούμε να έχουμε 16 κανάλια υψηλής ευκρίνειας. Λοιπόν, για ποιο λόγο περιορίζουμε την πολυφωνία, για ποιο λόγο περιορίζουμε τη δημοκρατία, για ποιο λόγο δημιουργούμε 2.000 νέους ανέργους,
τους έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία, προφανώς όχι. Θα βρουν δουλειά αύριο οι άνθρωποι, προφανώς όχι. Υπάρχουν ζητήματα σοβαρά. Ποιότητα της ίδιας δημοκρατίας. Αυτά είναι ζητήματα στα οποία εμείς στεκόμαστε απέναντι. Κυρία Ράζου, εσείς παρακολουθείτε τώρα αυτή την συνομιλία μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτή την κόντρα, αν θέλετε. Ποιος είναι ο υπερθεματιστής στο θέμα, εννοώ, ποιος είναι πιο δεκτικός, αν θέλετε, ας πούμε, στο επιχειρήν. Και εσείς πάλι λέτε ότι σε αυτή την ιστορία γίνεται ένας τσακωμός χωρίς όφελος για τον κόσμο. Γιατί όμως το λέτε αυτό το πράγμα, εάν τελικά μέχρι να αλλάξει όλο αυτό το σύστημα όπως εσείς ισχυρίζεστε, έρθουν κάποιες επενδύσεις, ανοίξουν κάποιες δουλειές, δεν είναι προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας? Και να το πω και αυτό, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ρωτάω, Γιάννη, σε αυτό θα ρωτήσω και εγώ, αλλά θέλω να πω για το ΚΚΕ. Αν δεν είναι η επιχειρηματικότητα, ποια θα είναι τα εργαλεία για τις θέσεις εργασίας? Δηλαδή, τι έχετε να προτείνετε? Είναι ψηλά η ανεργία. Το κράτος να βγάζει κέρδη. Δηλαδή, δεν είναι κακός να κάποιος να βγάζει κέρδη. Όχι, καθώς. Γιατί χωρίς κέρδη το κράτος, αν ήταν μόνο κράτος, πώς θα έβρισκε χρήματα για να πληρώσει μισθούς? Δεν θα ήταν μόνιμα, θα δανειζόταν χωρίς ιδιώτη. Αν είχαμε μόνο το κράτος ως εργοδότη. Αυτό το ΚΚΕ, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ναι, ναι, παρακαλώ, προφανώς. Η πρόταση του ΚΚΕ για την οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας, που είναι σε ένα διαφορετικό επίπεδο εντελώς και δεν μπορεί να συγκριθεί με τα εργαλεία της καπιταλιστικής οικονομίας. Είναι άλλο πράγμα κεντρικός σχεδιασμός που λέμε εμείς στο πρόγραμμά μας, που είναι κοινωνική σχέση στο σοσιαλισμό και κατανέμει τον παραγόμενο πλούτο με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Καταλαβαίνετε που είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο διαφοροποίησης και είναι άλλο ζήτημα εμείς να επιμένουμε και να λέμε ότι είτε με τη διαχείριση της προηγούμενης κυβέρνησης, είτε με τη διαχείριση σήμερα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τα ωφέλη για τον εργαζόμενο λαό είναι ελάχιστα και εξανεμίζονται από την άλλη πλευρά, τους άλλες πλευρές της πολιτικής των ίδιων κυβερνήσεων που υλοποιούν. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό στον κόσμο και να τελειώσω. Επιτρέψτε μου 10 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα εδώ. Συζητάμε για την ανάπτυξη, ας πούμε, των συγκοινωνιακών δικτύων που είπε εδώ και η κυρία Πέρκα. Τώρα που ιδιωτικοποιήθηκε ο ΟΣΕ, θα αναπτυχθεί. Δεν ιδιωτικοποιήθηκε ο ΟΣΕ. Ακούστε, όχι, ακούστε. Ναι, αυτό τώρα, θα μου επαντυπέψει. Ναι, ακούστε. Ακούστε. Ναι, τώρα που λειτουργεί με ιδιωτικονομικά κριτήρια. Τώρα που λειτουργεί με ιδιωτικονομικά κριτήρια. Ακούστε, ναι, ξέρω. Τι, η άδεια λειτουργία. Ναι, ακούστε λοιπόν τώρα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Τώρα λοιπόν θα αναπτυχθούν εκείνες οι γραμμές της σταθερής τροχιάς, οι οποίες θα συνδέουν τα λιμάνια, θα εξυπηρετούν την Κόσκο και τις άλλες επιχειρήσεις, και ο επιβατικός σιδηρόδρομος, όπου αναπτυχθεί και αν αναπτυχθεί, θα είναι πανάκριβος για το λαό. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, το σχεδιασμό των συγκοινωνιακών μέσων τον έχει η πολιτεία. Συγγνώμη, κύριε Ράζου, γιατί δημιουργείται. Αυτό είναι το άποψη. Ναι, ακούστε. Αλλά στην ανακρίβεια πρέπει να απαντήσω. Τι πιο εδώ, τον σχεδιασμό λοιπόν του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Τα έργα που θα κάνει ο ΟΣΕ ή η ΕΡΓΟΣΕ, η περιουσία που έχει για ΟΣΕ, οι σταθμοί και οι γραμμές ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Ναι, εγώ αυτό που εφορήθηκε με τα 45 εκατομμύρια, και είναι μια ευκαιρία να το πω, είναι η δυνατότητα της λειτουργίας του μεταφορικού έργου. Τον σχεδιασμό λοιπόν εξακολουθεί να το κάνει το δημόσιο και η κυβέρνηση και το Υπουργείο. Το διευκρίνησατε. Να ολοκληρώσω. Σας λέω λοιπόν. Όχι, γιατί δημιουργείται μια εντύπωση. Σας λέω λοιπόν ότι δεν θα δημιουργηθεί ένα μέσο φτηνό, ασφαλές, μαζικό για το λαό που να μπορεί να το χρησιμοποιεί ο λαός. Το ίδιο συμβαίνει και για άλλες πλευρές της πολιτικής της σημερινής κυβέρνησης με τις λεγόμενες επενδύσεις. Γιατί σας ξαναλέω, δεν είναι γενικά στο 2016 να έχει γενικά ο κόσμος δουλειά. Όταν πέραν τα βαγόνια που δεν χωράγανε στις ράγες, έπρεπε να βγείτε σαν κουκουέ και να τα βγάλετε στον δρόμο τα βαγόνια. Που τα αγοράζαμε δισεκατομμύρια με δανεικά και δεν χωράγανε στις ράγες. Σοβαρολογείτε, κύριε Καμένο, τώρα να κάνετε. Αντικείτε τον εαυτό σας, γιατί ενώ μπορώ να συμφωνήσω με κάποια. Δεν μπορεί να μην ζήτημα λοιπόν σήμερα ότι. Κυρία Ράζου, υπάρχουν παρακαλώ. Οι δυνατότητες να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες παντού και να έχει καλή δουλειά ο κόσμος με άλλη εξουσία.
Και όχι να δουλεύει. Ωραία. Και να πουλάει την εργατική του δύναμη φτηνά για ένα μεροκάματο. Εντάξει. Και μετά να του το παίρνουν από την άλλη τσέπη στους φόρους, στις πληρωμές παντού, για την υγεία, λοιπόν, για την παιδεία, για τα πάντα. Αυτό το σύστημα δεν παίρνει μεραμέτια, πρέπει να ανατραπεί. Όχι, ο κύριος Καμένος, ένα κλείσιμο πολύ σύντομο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια καλή συζήτηση. Ελπίζω ο κύριος Μητσοτάκης, επιμένω ότι χρειαζόμαστε μια υγιή και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση, να κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο να το κοστολογήσουμε όλοι μαζί και να έχουμε συζήτηση από αύριο και τη Δευτέρα επάνω στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο πιθανόν θα έρθει σε αντιπαράθεση με το πρόγραμμα και του Πάνου του Καμένου, της Εξαγγελίας και του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και όχι πέρα. Όχι στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του 2014. Είχαμε ακούσει και τα ζάμπια του κ. Σαμαρά. Τώρα μην πάμε πιο πίσω. Εμένα με ενδιαφέρει τώρα που είναι τα πράγματα να βγούμε όλοι μαζί από την κρίση. Τελειώνουμε. Να πάμε όλοι μαζί μπροστά το 18 να φύγουμε που τελειώνει και το πρόγραμμα. Και να πω εδώ πέρα και να κλείσω ότι ως ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε πάρει μια θέση σε σχέση με αυτά που ακούμε αυτές τις μέρες για τους επαρθεματιστές και ειδικά για τον έναν εξ αυτών. Και δεύτερον, και να κλείσω ότι προσωπικά θα έχω μία μικρή διαφωνία με τον κύριο Δραγασάκη στο θέμα της διαχείρισης του δημοσίου χρέους. Της προοπτικής, όχι της προοπτικής, όπως αναλύθηκε και θα τα πούμε. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει και η διαλεκτική, κυρία Ράζου, που λέει ότι οι λαοί έχουν τη δύναμη να αλλάζουν τις σχέσεις. Όχι, τέτοια ιδεολογικά ζητήματα τέτοια ώρα. Μην μου ξεκινάτε τέτοια και να λύσουμε τέτοια. Σας παρακαλώ. Κυρίες, κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Θεσσαλονίκη έχει μια ιδιαίτερη επικαιρότητα. Είναι και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης απάνω. Παρ' όλα αυτά, κινδυνεύει να μην έχει λεωφορεία. Πάνε πάνω στην Θεσσαλονίκη.